Τραγικά είναι τα στοιχεία θνησιμότητας από έμφραγμα σε νοσοκομεία εξαιτίας της έλλειψης απινιδωτών για την καρδιά, καθώς 7 στους 10 ασθενείς χάνουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε σε συνέδριο καρδιολογίας στη Βαρκελόνη, για τη σωτηρία ενός ανθρώπου με καρδιακή προσβολή θα πρέπει να γίνει ανάνυψη μέσα στα πρώτα 3 λεπτά. Είναι ένας αγώνας δρόμου με έπαθλο την ίδια τη ζωή. Μια μάχη με το χρόνο για να σωθεί ένας άνθρωπος που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή. Εάν πιστεύετε όμως ότι ο άνθρωπός σας θα σωθεί εάν τύχει να υποστεί το έμφραγμα εντός νοσοκομείου, τότε οι καρδιολόγοι θα σας απαντήσουν πως δυστυχώς κάνετε λάθος. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε ακούσει να χτυπάει η σιρήνα σε ένα νοσοκομείο. Είναι ο λεγόμενος κωδικός μπλε που σημαίνει ότι κάποιος έπαθε έμφραγμα. Εάν τύχει να νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική, είναι τυχερός. Εάν όμως νοσηλεύεται σε άλλες κλινικές, τότε οι γιατροί θα πρέπει να σπεύσουν να τον σώσουν, διότι το έμφραγμα δεν μπορεί να περιμένει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σε ένα εξειδικευμένο καρδιοχειρουργικό κέντρο όπως το Ωνάσιο, τα ποσοστά επιβίωσης νοσηλευόμενου ασθενούς σε περίπτωση ανακοπής μεταβίας φτάνουν το 43%. Ποσοστό πάντως που θεωρείται πολύ καλό. Είναι όντως πολύ καλό, αν σκεφτούμε ότι τα γενικά ποσοστά επιβίωσης για μεγάλα νοσοκομεία δεν ξεπερνάνε το 20-25%. Γιατί όμως είναι τόσο μικρά τα ποσοστά επιβίωσης, ακόμη και αν η ανακοπή συμβεί εντός του νοσοκομείου, η εξήγηση που δίνουν οι καρδιολόγοι τρομάζει. Δεν υπάρχουν απεινοδοτές και δεν υπάρχει το μπλε κουμπί που πλέον όταν θα γίνει η ανακοπή, όλοι σε 2 λεπτά, σε λιγότερο από 3-4 λεπτά, να βρεθεί η ομάδα ανάνευσης. Παλαιότερα λέγαμε ότι για να γλιτώσει κανείς μετά από ανακοπή θα έπρεπε να βρεθεί σε κάποιο νοσοκομείο μέσα σε 1 ώρα. Οι νεότερες μελέτες όμως δείχνουν ότι οι χρόνοι είναι πολύ πιο πιεστικοί. Τι θα πρέπει να γίνει? Να γίνει πρόσβαση στον ασθενή στα πρώτα 3 λεπτά. Από την καρδιακή ανακοπή. Πολύτιμος χρόνος και φυσικά ζωές θα μπορούσαν να έχουν κερδιθεί αν είχαν τοποθετηθεί οι καρδιακοί απεινιδωτές, τουλάχιστον στα νοσοκομεία μας. Κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει. Στα προηγμένα κράτη, τέτοιου είδους απεινιδωτές υπάρχουν στα αεροδρόμια, υπάρχουν στις τράπεζες, υπάρχουν στα σχολεία και εμείς δεν έχουμε στους ορόφους των νοσοκομείων, των κλινικών. Από τη Βαρκελόνη και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας, για το Alter, Λεωνίδας Καλλιδόνης.